κομίσαμε στο δικαστήριο με συναδέλφους μου δεκάδες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων και του Ιερίου Πάγου ότι ήταν σωστή απόφαση του πρόσφατου. Αν ανετρέπεται η απόφαση, θα είχαμε μια ιστορική ανατροπή και μια ακραία παρέμβαση στον τρόπο που απονέμε τη δική του κοινωνία και την ελληνική κοινωνία. Χαίρομαι ιδιαίτερα με την απόφαση αυτή. Ειλικρινά σας το λέω, είναι βέβαιο ότι επειδή υπάρχει στην κοινωνία τη Ιερία, θα υπάρξει επόμενη δίκη στον Ιερίο Πάγο. Γιατί ο εισαγγελέα Σέδρα υποστήριξε την άποψη του προϊσταμένου, ο οποίος και κάνει την έφεση για αυτήν την εικόνωση και ζητούσε να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι με το αδίκημα της ατομοκτονίας της Εκδόσης. Για να σας πω ότι αν σήμερα δεν εστέκεται αυτή η πλειοψηφία, θα είχαμε για τους ανθρώπους αυτούς και τα παιδί σαν τα λαθελικά τους την αίσθηση οποίου καθεξού και για τους νεαρούς τους οποίους εγώ τώρα παρά την αναγνώριση του λαθελικού και μια ποινή καθεξού 15 ετών. Άρα είναι πραγματικά ιστορική απόφαση και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αλλά να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος γιατί πραγματικά αυτά που υποστηρίξαμε εξ αρχής είχαν μια ουσιαστική και ενοχλητική συνέπεια, η οποία αναγνωρίστηκε από την ιδιοκτησία του κοινού.